Οι συνταξιούχοι πάνε σε κινητοποίησεις Παρασκευή 24 του Ιούνιου στην Αθήνα, πλατεία Κλαθμόνους και πορεία στο Μέγαρο Μαξίμου στην συνέχεια. Καλημερίζω τον πρόεδρο της Ένωσης Συνταξιούχων ΙΚΑ, νομού Ηρακλείου, τον κύριο Γιώργο Λενακάκη. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας. Μια χαρά είμαστε. Χαίρομαι. Μία κινητοποίηση, κύριε Λενακάκη, ναι μεν προγραμματισμένη στις 24 του μήνα, αλλά ναι, θέλετε κι εσείς να το ξέρουν οι δικοί σας οι άνθρωποι συνταξιούχοι. Ανεβαίνετε στην Αθήνα για ποιο λόγο? Ακούστε, στις 24 του μήνα η Συντονιστική Επιτροπή όλων των συνταξιουχικών οργανώσεων Ελλάδος οργανώνουν μια διαμαρτυρία στην πλατεία Κλαθμόνος και η πορεία θα συνεχιστεί μέχρι το Μέγαρο Μαξίμ για συνάντηση μέχρι τον Πρωθυπουργό, για να εκθέσουμε όλα τα προβλήματα που απασχολούν τους συνταξιούχους το τελευταίο διάστημα και να διεκδικήσουμε όσα ακριβώς χρειαζόμαστε για τις ανάγκες μας. Συμμετέχουμε λοιπόν και εμείς σαν Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ νομού Ηρακλείου και θα ανέβουμε στην Αθήνα στις 24 του μήνα. Και όποιος συνάδελφος επιθυμεί μπορεί να πάρει τηλέφωνο στα γραφεία μας στο 281-0-280-301 για να δηλώσει συμμετοχή. Μάλιστα. Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κατώτατη σύνταξη, άμεση έκδοση συντάξεων, νομίζω είναι τα βασικά σας. Ναι, αυτό που απασχολεί ιδιαίτερα τους συνταξιούχους σήμερα είναι η ακρίβεια η οποία τσακίζει τις πενιχρές συντάξεις και από την άλλη είναι οι εκατοντάδες χιλιάδες εκκρεμείς συντάξεις που πραγματικά οι συνάδελφοι μετά από δεκαετίες εργασίας ζητούν να ζήσουν και 4 και 5 χρόνια χωρίς εισόδημα. Μάλιστα. Ξέρετε κάτι, θυμάμαι την ώρα που εσείς μιλάτε για όλα αυτά, κύριε Λενακάκη, μία έρευνα η οποία είχε γίνει πέρυσι εδώ σε επίπεδο Κρήτης, παρατηρητήριο και από την περιφέρεια Κρήτης, και έδειχνε ότι, ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλά νοικοκυριά εξαιτίας της ανεργίας τα οποία στηρίζονται κυρίως στα νότια παράλια της Κρήτης, που στηρίζονται στην σύνταξη για να μπορέσουν να ζήσουν ενός ή δύο μελών, Έτσι. Έτσι ακριβώς, και αυτή τη στιγμή σήμερα ο συνταξιούχος καλείται να στηρίξει τα παιδιά του, τα οποία στην μεγάλη τους πλειοψηφία δουλεύουν με εργασιακές σχέσεις γαλέρας, με τετράωρα, με εξάωρα, με part-time, και καλείται ο συνταξιούχος να είναι και babysitter, καλείται να ενισχύσει οικονομικά τα παιδιά του, και σήμερα θα σας πω μόνο ότι το Φλεβάρι του 2022 το σύστημα Ήλιος ανακοίνωσε, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, τη φτωχοποίηση των συνταξιούχων στη χώρα μας, ότι το 27,4% παίρνει σύνταξη κάτω από 500 ευρώ και το 46%, δηλαδή μισοί συνταξιούχοι, παίρνουν συντάξεις έως 6,58. Mm. Όπως καταλαβαίνετε, με τη σημερινή κατάσταση, την ακρίβεια στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, αλλά ως επίσης και στο ρεύμα και στα καύσιμα, αυτή η κατάσταση είναι αφόρητη και οδηγεί στη φτωχοποίηση χιλιάδες συνταξιούχους που δεν τους αξίζει, που δούλεψαν και 35 και 40 χρόνια για να έχουν μια αξιοπρεπή σύνταξη ή μια εξασφάλιση στα γερατιά του. Δίκιο έχετε. Και όταν οι ασφαλιστικές εισφορές και του ίδιου του εργαζόμενου και του επιχειρηματία, εκεί όπου δούλευε ο κάθε συνταξιούχος, ήταν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλες και συνεχίζουν να είναι πάρα πολύ μεγάλες, αλλά στο παρελθόν πληρώνονται πραγματικά δυσθεώρητα ποσά. Αυτό είναι αλήθεια. Ειδικά σε κάποια ταμεία είναι τρελά τα ποσά τα οποία έφευγαν για τις ασφαλιστικές τις εισφορές. Ένα μεγάλο θέμα για εσάς είναι η γρήγορη έκδοση των συντάξεων, να κλείνουν οι φάκελοι, να καταβάλλονται τα χρήματα για να μπορεί να ζει ο συνταξιούχος. Αλλά εσείς διαμαρτύρεστε γι' αυτό την ίδια ώρα που το Υπουργείο Εργασίας και ο κύριος Χατζηδάκης λέει ότι, ξέρετε, οι ρυθμοί είναι πολύ πολύ ικανοποιητικοί, ότι κλείνουν οι πολύ μεγάλες εκκρεμότητες. Τελευταία, αν θυμάμαι καλά, δήλωση του κυρίου Χατζηδάκη ήταν ότι έχουν κλείσει οι εκκρεμότητες και του 19
19, ότι είσαστε στο 20, ότι είναι στο 20-21, με γρήγορους ρυθμούς ότι προχωρούν. Έχουν τους πιστοποιημένους λογιστές, τους πιστοποιημένους δικηγόρους πλέον, ότι όλα αυτά πάνε πολύ καλύτερα. Γιατί διαμαρτύρεστε? Ακούστε, πολύ σωστά το λέτε. Εμείς θεωρούμε πάντως ντροπή για τα 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους να βγαίνει ο Υπουργός Εργασίας κάθε λίγο και λιγάκι να διαφημίζει το κυβερνητικό έργο και, το, και πόσο αποτελεσματικό είναι, πόσο αποτελεσματικό είναι όταν οι συνταξιούχοι σήμερα, επειδή το είπατε προηγουμένως, πληρώνουν 8,5 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο από τις περικοπές των συντάξεών τους τώρα και 10 χρόνια. Αυτό είναι το ένα. Επίσης, μόνο από την περικοπή της 13ης και της 14ης σύνταξης αφαιρέθηκαν από τους συνταξιούχους 4,5 δισεκατομμύρια ετησίως και 800 εκατομμύρια από την περικοπή του ΕΚΑΣ από τις προηγούμενες και τη σημερινή κυβέρνηση. Mm-hmm. Αυτό το θεωρούμε ντροπή και προσβολή για τους συνταξιούχους όσον αφορά το θέμα που μου θέσατε για τις καθυστερούμενες και εκκρεμείς συντάξεις. Εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι στην ιδιωτικοποίηση του ΕΦΚΑ, αλλά ως επίσης και στην ιδιωτικοποίηση απονομής των συντάξεων. Το δηλώνουμε ότι ήταν σχέδιο το να συσσωρευτούν πάνω από 380.000 εκκρεμείς συντάξεις για να δικαιολογήσουμε την εισαγωγή μάνατζερ μέσα στον ΕΦΚΑ, χωρίς να γίνουν προσλήψεις προσωπικού, χωρίς να οργανωθεί ηλεκτρονικά ο ΕΦΚΑ, ούτως ώστε να μπορεί να δώσει τις συντάξεις σε γρήγορο χρόνο. Και θα σας πω μόνο τούτο, ότι αυτό που κάνει ο Υπουργός αυτή τη στιγμή, να ξέρετε, είναι ότι από τις υπάρχουν 75.173 εκκρεμείς συντάξεις ληξιπρόθεσμες. Από αυτές τις συντάξεις τώρα ο Υπουργός κάνει ένα σχέδιο ούτως ώστε ο κάθε υποψήφιος συνταξιούχος να καταθέσει τα χαρτιά του στον ΕΦΚΑ και ο ΕΦΚΑ θα του δώσει σύνταξη την κύρια σε 3 μήνες, την επικουρική έπειτα από 3 μήνες και μετά από 6 μήνες θα του δώσει και το ΕΦΑΠΑΞ. Ναι. Αυτό το πράγμα προσπαθεί ο Υπουργός να μας πείσει ότι οι συντάξεις θα εκδοθούν γρήγορα και να ξέρετε ότι... Στάσου όμως, κύριε Λενακάκη. Το θέμα είναι πολυπαραγοντικό. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Γιατί έχουμε κάνει τόσες συζητήσεις με όλους εσάς τους συνταξιούχους όλα αυτά τα χρόνια που πραγματικά τα ξέρουμε από έξω και ανακατοτά. Αλλά για σταθείτε, γιατί δίνετε κάποια νούμερα. Τι θα πει 75.173, είναι οι εκκρεμείς συντάξεις? Τι σημαίνει οι ληξιπρόθεσμες για εσάς? Από τις 152.000 κύριες. Τι σημαίνει για εσάς? Πίσω, δηλαδή είναι πολλών ετών. Α, μάλιστα. Δεν έχουν δηλαδή κλείσει όλοι οι φάκελοι πρώτου 19, θέλετε να πείτε? Ναι. Εμείς λέμε σήμερα ότι υπάρχουν 430.000 εκκρεμείς υποθέσεις συνταξιουχικού χαρακτήρα από τον ΕΦΚΑ. Μα τι λέτε, έχουν καταρριφθεί από το Υπουργείο αυτά τα νούμερα, 430.000 ακόμα, δηλαδή βγαίνουν και μας πλασάρουν ψέματα. Οι συντάξεις κάθε μέρα που κατατίθεται όλο και πολλαπλασιάζονται οι συντάξεις. Άλλο είναι 430.000 συντάξεις που εντάξει πολλαπλασιάζονται κάθε μέρα που περνάει και είναι φυσικό αυτό. Άλλο να είναι του 2020-2021 οι σημερινές που δεν έχουν ακόμα προλάβει να τις δουν. Άλλο να μιλάτε για ένα σύνολο 430.000 συντάξεων που εκκρεμούν αυτή την ώρα κύριες συντάξεις, επικουρικές συντάξεις, εφάπαξ και όλα τα υπόλοιπα. Αυτή θα είναι η λεγόμενη, οι 75.000 αυτές συντάξεις θα είναι με τη λεγόμενη fast track διαδικασία. Μάλιστα. Εσείς λέτε λοιπόν ότι εμείς αυτό που γνωρίζουμε σαν συνταξιούχοι είναι ότι δεν έχει μειωθεί ο αριθμός των εκκρεμών συντάξεων, ό,τι και αν λένε από το Υπουργείο. Είναι πολύ αργό το σύστημα που πραγματικά τακτοποιεί τις εκκρεμείς συντάξεις, με αποτέλεσμα πού θα πάμε. Αυτό είναι το ερώτημα. Πού θα πάμε? Με ένα ιδιωτικοποιημένο σύστημα, με ένα ιδιωτικοποιημένο ακόμα και της απονομής. Καλά, εντάξει τώρα κύριε Λενακάκη, το ξέρετε ότι το τέλος της κοινωνικής ασφάλισης έχει έρθει προπολού, το ξέρετε. Απλά σας το πλασάρουν και μας το πλασάρουν με έντεχνο τρόπο κάθε μέρα που περνάει. Αλλά αυτό δεν είναι καινούριο, δεν είναι της φετινής χρονιάς, της περισσινής.
Εμείς πάντως δεν θα σταματήσουμε να διεκδικούμε την δημόσια κοινωνική ασφάλιση για όλους, άσχετα πως ο κύριος Χατζηδάκης το πέρασε το μέτρο και εφαρμόζει ακριβώς την ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης. Μάλιστα. Με πρώτα απ' όλα την επικουρική. Με βάζετε στον πειρασμό για άλλη μια φορά να ρωτήσω ποιο είναι το σύνολο των εκκρεμών συντάξεων, γιατί με αυτά τα οποία ακούγαμε τις τελευταίες ημέρες ή του τελευταίου διάστημα, νομίζω και από εργατολόγους ότι κάπου είχαμε μείνει στη μείωση αυτού του αριθμού, δηλαδή των εκκρεμών φακέλων, και τώρα αυτές οι 430.000 με προβληματίζουν εκ νέου, και θα το ρωτήσω για άλλη μια φορά για να έχω μια απάντηση. Εμείς τα στοιχεία τα οποία έχουμε δεν τα αμφισβητώ, είναι από το Γενάρη του 2022 και έχουν αναφερθεί στην Βουλή των Ελλήνων και αναφέρονται ακριβώς σε 152.000 κύριες συντάξεις, σε 125 επικουρικές, σε 45.000 εφάπαξ και 55.000 διάφορες εκκρεμότητες όσον αφορά συντάξεις εξωτερικού, διαδοχική ασφάλιση, σύνθετες περιπτώσεις κλπ. Αυτά τα στοιχεία έχουμε εμείς. Μπορεί να υπάρχουν και καινούργια στοιχεία από το Γενάρη. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν, εγώ τα κρατάω. Δεν τα αμφισβητώ, αλλά ψάχνοντας κανείς πάει στην πόλη και βέβαια σε ό,τι έχει να κάνει με τις εκκρεμότητες που υπάρχουν έρχεται και με εκείνη η παρατήρηση με κάποιου κυρίου που μάλλον θα βρίσκεται σε αυτή την διαδικασία, ότι βγήκε στη σύνταξη, του έδωσαν την προσωρινή, του την έδιναν ένα χρόνο, του την έκοψαν τον Ιανουάριο, δεν παίρνει τώρα τίποτα, δεν ξέρει τι ακριβώς γίνεται, δεν του δίνει κάποιος απάντηση και δεν ξέρει ο άνθρωπος και τι θα κάνει και πώς να το χειριστεί το θέμα και πώς θα ζήσει βέβαια. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα αυτά που αναφέρατε, γιατί ακριβώς στο γραφείο μας έρχονται καθημερινά συνάδελφοι συνταξιούχοι με πολλά περιστατικά τέτοια όπως αναφέρατε. Τραγέλαφος είναι η κατάσταση. Άτομα τα οποία έχουν να πάρουν 5 χρόνια την επικουρική του σύνταξη. Ναι. Και οι άνθρωποι εκλιπαρούν κάθε μέρα. Βρίσκουν πόρτες κλειστές. Πρέπει να δοθεί απάντηση σε αυτούς τους ανθρώπους. Έχουν μείνει χωρίς εισόδημα μετά από 30 και 40 χρόνια εργασίας. Μάλιστα. Πρέπει να υπάρχει σεβασμός στον συνταξιούχο. Δεν μας τα δίνουν. Δωρεάν, δεν μας τα χαρίζουν. Είναι δικά μας χρήματα. Πάντως, σε ό,τι έχει να κάνει είτε με το γραφείο τύπου του ΕΦΚΑ, είτε με το γραφείο τύπου του Υπουργείου Εργασίας, είτε με τον ίδιο τον Υπουργό, παρουσιάζεται μια εικόνα που πραγματικά δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα οποία λέτε, κύριε Ελενακάκη, για να το ξεκαθαρίσουμε, έτσι. Ναι. Και το ξέρετε. Κοιτάξτε, αυτό. Έτσι είναι όλα αγγελικά πλασμένα. Εμείς επιμένουμε ότι σε συνθήκες που η ακρίβεια τσακίζει πραγματικά κόκαλα. Μισό εκατομμύριο συνταξιούχοι καλούνται μετά από δεκαετίες να ζουν χωρίς εισόδημα. Και επίσης τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση καμία σχέση δεν έχουν με την πραγματική βελτίωση της θέσης των συνταξιούχων. Αλλά αντίθετα καταγράφουν την άρνηση και την κοροϊδία της κυβέρνησης να υιοθετήσει άμεσα και ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας και των συνεχών ανατιμήσεων. Ωραία, ξέρουμε θα το πολύ καλά να σας προσθέσω, ναι, ότι η ακρίβεια δεν είναι φυσικό φαινόμενο σήμερα. Σχετίζεται άμεσα και με την ανάπτυξη αλλά και με την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Ανοίγεις κεφάλαια μεγάλα της ίδιας μας της ζωής, κύριε Ελενακάκη. Θα σε ξανακαλέσω τις επόμενες ημέρες, αγαπητέ μου κύριε, όταν θα έχω και νεότερα και θα έχω και τους ανθρώπους εδώ στο πλαίσιο της εκπομπής, οι οποίοι μπορούν να δώσουν απαντήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πρώτες κουβέντες που έχουμε κάνει. Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε και το σταθμό σας και εσάς προσωπικά που μας δίνετε το χρόνο να παρουσιάσουμε τα θέματα που απασχολούν εκατομμύρια και χιλιάδες. Είσαστε και ο νέος πρόεδρος της Ένωσης Συνταξιούχων Ίκανο μου Ηρακλείου, έτσι για να ξέρει ο κόσμος που σας ακούει αυτή την ώρα, μέχρι με τις εκλογές σας πριν από λίγες ημέρες, τα λέγαμε με τον κύριο Ανδρέα Κρυαρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ελενακάκη. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα.